Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Φίβου, τον Νίκο τον Μημερίνη. Πέρα από τα όσα μεταγραφικά υπάρχουν στον σύλλογο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα καλοκαίρι το οποίο θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής ανοίξει τον Φίβο, έχουμε μπροστά μας και το 5ο 3-on-3 Basketball Festival, το οποίο κάθε χρόνο, πρόεδρε, γίνεται και καλύτερο. Πράγματι, το 5ο COS 3x3 πλέον, όχι 3-on-3 όπως μας επιτάσσει ΟΚ, 3x3 Basketball Festival. Ο στόχος πάντα αυτός ήταν από την αρχή να προοδεύει αυτό το τουρνουά και να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο. Ήταν το όραμα που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια. Τα παιδιά που είμαστε στο Δέλτα Σίγμα, και θα ήθελα εδώ να τους αναφέρω, γιατί μοιραστήκαμε ένα όραμα το οποίο στην αρχή ήταν δύσκολο στο να υλοποιηθεί. Προσπαθήσαν όλοι, βάλανε πλάτη και τα καταφέραμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ζαχαρία του Ζαχαρίου, τη Γιώτα την Παρουχτσή, τον Γιάννη τον Καντολούδη, τον Σταύρο τον Χόνδρο, την Ελένη την Παπαδημητρίου, την Ειρήνη την Κουνούπη, όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο Δέλτα Σίγμα εκείνης της περίοδου, που πιστέψανε σε αυτό το εγχείρημα και το στηρίξανε, και φτάσαμε σήμερα εδώ με τα νέα μέλη του Συλλόγου που έχουν επανδρώσει πλέον το Σύλλογο και πιστεύουν και αυτοί σε αυτό το project και τα πάνε περίφημα όλοι τους. Αυτό το project έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ώστε να βρίσκεται πλέον και στο επίσημο καλεντάρι της ΕΟΚ, και κάθε χρόνο βλέπουμε νέες κατηγορίες, όλο και περισσότερες μέρες εκεί στην πλατεία του Ανταγόρα. Τι είναι αυτό που αλλάζει, το ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση πλέον είναι στο καλεντάρι της ΕΟΚ? Καταρχάς θέλω να πω ότι ήταν για μας μια επιβράβευση όλων αυτών των χρόνων, γιατί προσπαθήσαμε από την αρχή να κάνουμε μια σωστή, οργανωμένη και όμορφη εκδήλωση. Είχαμε την τύχη πέρσι να έχουμε κοντά μας τον υποψήφιο τότε πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Λιόλιο, ο οποίος το είδε από κοντά. Ήταν και στο σχέδιο της ΕΟΚ να αναπτύξει το 3x3. Ήρθε κούμποσε λοιπόν εκεί η δική μας η προσπάθεια, και θα έλεγα όταν αποφασίστηκε να γίνει ένα πανελλήνιο tour με μέρη σε όλη την Ελλάδα για να διεξαχθούν τέτοια τουρνουά, ήμασταν ενδεχομένως το πρώτο τουρνουά το οποίο εντάχθηκε μετά τις μεγάλες πόλεις, φυσικά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν γνωστό κυρίως στον ίδιο τον πρόεδρο ότι στην ΚΟ γίνεται κάτι σωστό, κάτι ωραίο, και αυτομάτως ενταχθήκαμε σε αυτό το πολύ σημαντικό τουρνουά, θέλω να πιστεύω, το οποίο δίνει κύρος και έγκλη καταρχάς σε αυτό το τουρνουά, και δεύτερον έχει και ουσιαστικό, να το πω, αντίκτυπο στις παροχές και στις δυνατότητες που έχει πλέον σαν τουρνουά. Καταρχάς, ξεκινάμε από τον τρόπο εγγραφής, που κάποιος για να εγγραφεί, ειδικά για τις κατηγορίες over 18 και κάτω των 18 και under 23, θα πρέπει να το κάνει μέσα από το site της FIBA, να μπει μέσα να κάνει ένα προφίλ, το οποίο και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μπαίνεις στο site της FIBA, κάνεις ένα προφίλ, είσαι πλέον καταχωρημένος στη FIBA. Θεωρώ ότι ειδικά για τα νέα τα παιδιά είναι κάτι το πολύ όμορφο, να ξέρουν ότι έχουν ένα προφίλ στη FIBA που τους παρακολουθεί ό,τι παιχνίδια παίζουν, θα μπουν σε ένα παγκόσμιο ranking και θα έχουν τη βαθμολογία τους εκεί. Κάποιοι που είναι ενδεχομένως πάρα πολύ καλοί να πάρουν και το εισιτήριο για να πάνε στο πανευρωπαϊκό που θα γίνει στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι περισσότερες οι κατηγορίες στις οποίες συμμετέχουμε. Θα υπάρχει live streaming των τελικών που θα μεταδοθεί πανελλήνια σε όλο το διαδίκτυο παγκόσμια. Το τουρνά αυτό το συγκεκριμένο της ΚΟ είναι ανοιχτό και για διεθνείς συμμετοχές. Ήδη έχουμε μια συμμετοχή ομάδας από την Νορβηγία. Θα έχουμε κάποιους επισκέπτες στο νησί λόγω του τουρνουά και της αυτής της εθνικής εμβέλειας πλέον που θέλει να δώσει ΕΟ, και θεωρώ ότι φέτος είναι μια πειραματική χρονιά, μια δοκιμαστική χρονιά. Θεωρώ ότι αν περάσουμε τις εξετάσεις αυτές με επιτυχία, παρουσία τώρα όλου του κλιμακίου της ΕΟΚ που θα έρθει από κοντά να το παρακολουθήσει, ότι βάζουμε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και ενδεχομένως να είναι ένα από τα πολύ λιγότερα τουρνουά που θα γίνονται πανελλήνια. Δηλαδή ενδεχομένως αυτά να είναι 6, 7, 8 σε όλη την Ελλάδα. Φέτος άνοιξε αρκετά, θέλανε και άλλες πόλεις και άλλα νησιά και άλλοι δήμοι να ενταχθούν σε αυτό. Το άνοιξαν αρκετά, σύλλογοι, φορείς. Θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι λίγο πιο μαζεμένο, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτών των τουρνουά που γίνονται με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και θα ήθελα να πούμε και πόσο σημαντική είναι η στήριξη των επιχειρηματιών, των χορηγών, οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε αυτή τη διοργάνωση και την στηρίζουν.
Η στήριξη των επιχειρηματιών με τις χορηγίες τους είναι κινητήριος δύναμη, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το project. Το COS 3x3 Basketball Festival έχει αποδείξει ότι είναι το αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού στο νησί. Πλήθος κόσμου έρχεται να το θαυμάσει, να το δει, ομάδες να συμμετέχουν. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή προβολή για όλους τους επιχειρηματίες που θέλουν να στηρίξουν αυτό το event. Φέτος είχαμε την τύχη και νιώσαμε και περήφανοι κατά κάποιο τρόπο, γιατί ήρθαν ήδη επιχειρηματίες και μας ζητήσανε να μπουν στο χορηγή, στο 3x3, γιατί βλέπουν ότι είναι κάτι το οποίο έχει αξία, είναι κάτι το οποίο έχει λόγο να γίνεται και να διεξάγεται κάθε χρόνο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως άθελα φυσικά να ευχαριστήσω και το Δήμο της ΚΟ, το ΔΟΠΑΒΣ, αλλά και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία από την αρχή ήταν κοντά μας και στήριξε από την πρώτη χρονιά αυτό το εγχείρημα και το τουρνουά το 3x3.